Ενόχλητη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Οι αντιεξουσιαστές προκάλεσαν φθορές σε χώρους του Ιδρύματος, ενώ από τη μανία τους δεν γλίτωσαν ούτε οι φοιτητές. Ένα από τα θύματα των αγνώστων μίλησε στην κάμερα του Sky για την επίθεση που δέχτηκε. Πώς γύρισα το κεφάλι μου, ξαφνικά είδα ήδη δύο άτομα να με χτυπάνε και ένας τρίτος να έρχεται και αυτός κατά πάνω μου. Με πετύχαν όρθιο και με βάρεσα με κλωσιά εκεί πέρα. Ξεκίνησα να τρέχω κι εγώ προς τις σκάλες για να ανέβω πάνω στους ρόφους. Σε ακολούθησαν, σε κυνήγησαν. Με ακολούθησαν, με κυνήγησαν ενός οδόμετρου μέχρι το δέντρο και εκεί κάπου τους έχασα κι εγώ. Μέσα στο πανεπιστήμιο επικράτησαν στιγμές πανικού με τους φοιτητές να τρέχουν να σωθούν. Να μπαίνουν κάτι τύποι τώρα με κουκούλες και με κράνη και να αρχίζουν να κυνηγάνε τον κόσμο και να σπάνε πράγματα. Είχε κορίτσια. Τι θα κάνουμε, καθόμασταν εδώ πέρα, θα ήμασταν στο νοσοκομείο όλοι. Ο πρίτερης του Πανεπιστημίου που έχει δεχτεί επανειλημμένες επιθέσεις εντός του Πανεπιστημίου εκφράζει την έντονη ανησυχία του. Έχουμε μια κλιμάκωση της βίας εντός και εκτός των πανεπιστημιακών χώρων. Η επιδρομή στο ΠΑΜΑΚ έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη σκληρή επίθεση και τους σωστούς χαρακτηρισμούς Γαβρόγλου κατά του Πρίτανη, με αφορμή τον λεγόμενο όρκο για τους πρωτοετής φοιτητές. Το θέμα προσέλαβε διαστάσεις και μάλιστα ο κ. Ζαπράνης μίλησε για στοχοποίηση από τον Υπουργό. Νομοτελειακά, αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε αποτέλεσματα τα οποία θα είναι μία αναστρέψιμα και όλοι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σε ελάχιστα λεπτά έδρασε και πάλι τα ξημερώματα η ομάδα μελών του Ρουβίκονα που αυτή τη φορά.